Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε ένα νέο χάρτη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 78η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο απεικονίζεται η νέα Μέση Ανατολή, όπου η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας φαίνονταν να είναι μέρος του Ισραήλ. Μάλιστα, ω αντάλλαγμα, προσφέρει ωφέλιμε γεωπολιτικέ συμφωνίε σε όλε τι αραβικέ χώρε και σχέσει φιλία και ευημερία. Η παρουσίαση του χάρτη έγινε πριν από λίγε ημέρε και, αν γίνει αποδεκτό από τα αραβικά κράτη, θα σημαίνει μια κολοσιαία γεωπολιτική αλλαγή. Είναι σαφέ πάντω πω στην Ισραηλινή γεωπολιτική, ένα Παλαιστινιακό κράτο θεωρείται ω ενδυνάμει απειλή για το κράτο του Ισραήλ. Όπως τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό, θα οικοδομήσουμε ένα νέο άξονα ειρήνης και ευημερία, ο οποίο θα συνδέει την Ασία μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ με την Ευρώπη.